Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Μαρούπα. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υποψήφιος εδώ στον Πειραιά, στην πρώτη εκλογική περιφέρεια. Κύριος Βαγγέλης Μαρούπας, καλό μεσημέρι, κύριε Μαρούπα. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Να σας ρωτήσουμε κάτι το οποίο προέκυψε ως πληροφορία από τη χθεσινή δημοσκόπηση που είδαμε στην ΑΛΚΟ, στο Open, και την ανάλυση που έκανε ο κύριος Παναγόπουλος. Είδαμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό του ΚΚΕ κατευθύνεται προς τον ΣΥΡΙΖΑ στις μετακινήσεις των δύο κομμάτων. Και μάλιστα ο κύριος Παναγόπουλος της ΑΛΚΟ έτσι ερμήνευσε και το χαμηλό ποσοστό που εμφανίζει το κόμμα σας, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Το βλέπετε κι εσείς ένα κομμάτι να πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή έχει πιάσει αυτή η ρητορία του κυβερνώντος κόμματος ότι θα πρέπει οι αριστερές δυνάμεις να ενισχύσουν το ΣΥΡΙΖΑ για να μην έρθει δεξιά? Εμείς βλέπουμε ότι ένας κόσμος προβληματίζεται για την επόμενη μέρα, ότι θα είναι δύσκολη, και με βάση και το ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σαφές προβάδισμα και με το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία για να πλειοδοτήσει την αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται πιο κοινική, είναι λίγο κουμπωμένος. Αυτό είναι γεγονός. Mm-hmm. Φυσικά εμείς αναδεικνύουμε ότι το σχέδιο που έχουν τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής την επόμενη μέρα, είναι κοινό, είναι ίδιο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μνημόνια που παραμένουν όλοι αυτοί οι εφαρμοστικοί νόμοι με τα μνημονιακές δεσμεύσεις που είναι παρούσες. Και αν το θέλετε, και η παρουσία των δύο κομμάτων στη συνέλευση του ΣΕΒ τις προηγούμενες μέρες, παρότι δεν πήγε ο κύριος, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Ναι. Τώρα όμως να σας πω κάτι, ένας ψηφοφόρος του ΚΚΕ, δηλαδή μπορεί ας πούμε πραγματικά εν έτη 2019 να φοβάται ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ? Το ακούω λίγο παράτερο. Ο κόσμος που ψηφίζει το ΚΚΕ τα τελευταία χρόνια έχει και ανανέωση. Υπάρχει πολλοί κόσμος που ψηφίζει και πρώτη φορά και στις ευρωεκλογές. Ναι. Και εμείς λέμε σε αυτόν τον κόσμο που έχει, που βλέπει ένα κριτήριο, είναι πολιτικοποιημένος κόσμος, που βλέπει ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη, mm-hmm. να μην την πει σε ένα δίλημα που λέει ότι ποιος θα είναι πάνω την επόμενη μέρα ή πώς θα είναι η ψαλίδα. Γιατί αυτό δεν έχει καμία σημασία για τη ζωή του. Γιατί ξαναλέω, το σύνδεσμο είναι κοινό. Όταν είναι ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Δραγασάκης στο ΣΕΒ και λένε και με μία φωνή ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη και ανηφορική, απευθυνόμενοι στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα. Όταν λένε ότι θα φορολαθούν το κεφάλαιο την ώρα που έχουν δεσμευτεί ότι θα μεγαλώσει η φορολογική βάση από την οποία θα εισπράττουν. Δηλαδή τον κόσμο, τους εργαζόμενους, mm-hmm. τους απασχολούμενους, συνταξιούχους, ανέργους, σε αυτές τις συνθήκες τι να φοβηθείς. Mm-hmm. Να κάτσεις δηλαδή και να δει ο κόσμος αυτός ο οποίος έχει λουστεί όλες αυτές τις δεκαετίες τη μία αντιλαϊκή κυβέρνηση μετά την άλλη, ναι. Γιατί και την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ η ζωή μας πήγε προς το χειρότερο. Ναι. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Μαρούπα. Κάτι άλλο. Επειδή... Να κάτσει και να δει ότι ο βρεγμένος στην βροχή δεν τη φοβάται και να δει την επόμενη μέρα ποιος θα αυτή εντάξει στα οικονομικά. Θα αντισταθεί. Βλέπω το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη που λέτε αποκαλείται το επικίνδυνος εφησυχασμός που σπέρνουν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΟΔΟ. Αναφέρεστε στο θέμα της Τουρκίας. Τι θα έπρεπε διαφορετικό να κάνουν? Δηλαδή να έχουν πιο σκληρή γλώσσα απέναντι στην Τουρκία, να ζητήσουν να σταματήσει η όποια, να βάλουν βέτο η Ελλάδα σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Γιατί λέτε φυσικά, τι θα έπρεπε να κάνουν? Να σας πω. Και η κυβέρνηση είναι προκειμένου, έτσι, εντάξει, Νέα Δημοκρατία. Και η κυβέρνηση, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, που προαλήφθητος κυβέρνηση, ναι, ναι. και έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες, στη συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης με τον Αμερικάνο πρέσβη, αυτό επιβεβαιώθηκε και από όλες τις διαρροές τις οποίες υπήρξαν. Ποιο είναι λοιπόν με αυτό το πρόβλημα, με αυτή την πολιτική που υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια και που λέει η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει? Το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζεται μια μεγάλη εμπλοκή της χώρας μας, παραπέρα εμπλοκή της χώρας μας, στους σχεδιασμούς Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή αυτό ακριβώς συμφέρει τους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα. Μια πολιτική η οποία εντάσσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ακόμα πιο βαθιά σε αυτό το κουβάρι των ανταγωνισμών, οι ανταγωνισμοί που είναι παρόντες στην περιοχή. Και που εντάσσει, αν το θέλετε, και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ένα παζάρι που είναι σε εξέλιξη. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι μια πολιτική, η οποία σήμερα αφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, γιατί βλέπουμε την προκλητικότητα της Τουρκίας, μια πολιτική, η οποία μεγαλώνει τις φωνές οι οποίες μιλάνε για συνδιαχείριση των ενεργειακών και άλλων πόρων, άρα παραπέρα. Στην ουσία, δηλαδή, αφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και από τη δική μας πλευρά, να το πούμε έτσι. Αυτή η πολιτική είναι επικίνδυνη για τους λαούς. Γεννά κινδύνους. Αν σε αυτό προσθεθεί ότι η χώρα μας παίζει ρόλο, όπως είπε ο κύριος Πάιατ, γεωπολιτικού μεντεσέ στα σύνορα των ΗΠΑ στην περιοχή, κάτι που τη φαίνεται σε κόντρα και με τη Ρωσία, αυτό το είδαμε και στην πολιτική που ακολουθήθηκε στην Ανατολική Μεσογείο και στα Βαλκάνια, αυτό κάνει τη χώρα, με βάση και τα λεγόμενα των Ρώσων αξιωματούχων, μαγνήτη επιθέσεων και μεγάλων κινδύνων. Μάλιστα. Όλο λοιπόν αυτό το πλέγμα, λοιπόν, τι μας λέει για μας σε απλά λόγια? Ότι όσο μπαίνουμε σε αυτή την πολιτική
των αμερικανοαναστικών σχεδιασμών, οι κίνδυνοι μεγαλώνουν. Αυτό να δει ο λαός μας. Mm-hmm. Δεν μας έδωσε ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Τώρα. Το Αιγαίο είναι γκρισαρισμένο. Στην Κύπρο τα σενάρια διχοτόμηση δίνουν και παίρνουν. Οι κίνδυνοι για να θέλουμε ψωδίου είναι παρόντες. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η πολιτική πρέπει να απαντηθεί. Και με αυτή την πολιτική συγκρούεται και ενημερώνει μόνο το ΚΚΕ. Γιατί η κυβέρνηση ως πριν ένα μήνα έλεγε ότι οι γεωτρήσεις θα είναι τζούφιες και καθησύχαζε. Ενώ και η Νέα Δημοκρατία τώρα που είναι και το Κυσσέα μίλησε στην ουσία για προεκλογικά τρίκ. Μάλιστα. Τώρα εσείς όπως το περιγράφετε όλο αυτό λέτε ότι είναι δύο κόμματα που πάνω κάτω έχουν την ίδια πολιτική, ακολουθούν τα ίδια δεδομένα κλπ. Και λέτε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας δεν είναι αριστεροί, σωστά? Δεν το λέω μόνο εμείς, το λέει όλος ο κόσμος. Αυτό λέω. Με δεδομένο λοιπόν ότι λέτε ότι δεν είναι αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας και δεν ακολουθούν αριστερή πολιτική. Το γεγονός ότι ένα κομμάτι ψηφοφόρου σας κατευθύνεται προς το ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι δεν έχετε γίνει τόσο πιστευτοί ότι δεν είναι αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ? Θεωρούν οι ίδιοι ότι είναι πιο κοντά ιδεολογικά ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΚΕ? Γιατί ένα κομμάτι οπαδών σας κατευθύνεται εκεί? Αυτό που συναντάμε και εμείς είναι ότι ένας κόσμος δυσκολεύεται να πιστέψει ότι έχει δύναμη να παρέμβει στις εξελίξεις. Και εμείς προσπαθούμε και με την προεκλογική καμπάνια που κάνουμε, τις συζητήσεις που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, να δείξουμε σε αυτόν τον κόσμο ότι έχει πάρα πολύ δύναμη. Και αυτό να το δει και στη ζωή του πώς μεταφράζεται σε μικρά και μεγάλα παραδείγματα και από χώρους δουλειάς και από γειτονιές. Εδώ, για παράδειγμα, στην περιοχή του Πειραιά, έχουμε πείρα από αγώνες στην αυτοδιοικητική ζώνη που δώσανε τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας. Παρά το γεγονός ότι η εντός εισαγωγικών αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αρνείται να την κάνει υποχρεωτική. Εδώ στον Πειραιά δόθηκαν μάχες στο λιμάνι της Κόσκο και κατάκτησαν εργαζόμενοι να ενταχθούν στα βαρέα κερφυγίνα που το 2016 τους είχε εξαιρέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ στον Πειραιά υπάρχει μια εταιρεία ημέλων, η οποία σημείωσε και αυτή βραβεύτηκε ως κερδοφόρα επιχείρηση, που οι εργαζόμενοι επίσης παλεύουν και έχουν τις προϋποθέσεις να κατακτήσουν τη συλλογική σύμβαση. Δηλαδή, ο λαός μας, οι εργαζόμενοι έχουν δύναμη. Και αυτοί να την αξιοποιήσουν. Και δεν θα σταματήσουμε αυτό να το φωνάζουμε. Μάλιστα. Και αισιοδοξούμε ότι αυτή η τάση που εντοπίζει και η δημοσκόπηση θα ανακουπεί mm-hmm. και θα αντιστραφεί. Γιατί ταυτόχρονα υπάρχει και πολλοί κόσμοι ο οποίο έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και που συμπορεύεται με το κόμμα. Μάλιστα. Είναι αρκετά έντονο και αυτό και μας αισιοδείψει ότι αυτό το πράγμα και στον Πειραιά θα εκφραστεί. Κύριε και αν είναι πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Να πω μόνο για τον Πειραιά. Πολύ σύντομο όμως, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Είναι μία και πρέπει να πάμε στο δελτίο. Πάρα πολύ σύντομα στο ψηφοδέλτιό μας. Συμπορεύεται και σε μήνα ευγενή με το κόμμα μας που είχε κερδίσει την ευρωβουλευτική έδρα, έχει δει και την παρέλαση. Σωστά. Όμως δίνει τη μάχη γιατί είμαστε διατέλεια και τα μέλη του κόμματος και οι φίλοι του κόμματος δίνουν την κρίσιμη μάχη των βουλευτικών εκλογών. Το ΚΚΕ λειτουργεί με άλλα δεδομένα και με άλλα σώματα. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Και εσύ να είστε καλά, γεια σας.